Ολόκληρο ουκρανικό τάγμα παραδόθηκε στις ρωσικές δυνάμεις στην πόλη Λίμαν και ενώ συνεχίζεται η δεύτερη φάση της ρωσικής επίθεσης στην περιοχή του Ντομπάς. Η παράδοση ήρθε όταν το ρωσικό επιτελείο ενέπλεξε στις μάχες συστήματα πολλαπλών ρουκετών Ουραγκάν με τεράστια ισχύ πυρός. Σε άλλο μέτωπο, συγκεκριμένα στο Νοβοτρόιτσκι και του Ντομπάς, οι Ουκρανοί αλεξιπτωτιστές της 25ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τις οχυρωμένες θέσεις που είχαν δημιουργήσει από το 2014 και πλέον έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Όμως οι Ουκρανοί και πρώτου κινδύνου κατάρρευσης του μετώπου στέλνουν νέες δυνάμεις εξοπλισμένες με αμερικανικό, βρετανικό και γερμανικό πολεμικό υλικό. Τρεις ταξιαρχίες εδαφικής άμυνας θα επιχειρηθεί να μεταφερθούν οδικός και σιδηροδρομικό στο Ντομπάς από τα δυτικά κυρίως. Θα καταφέρουν να φτάσουν στη γραμμή του μετώπου? Αν ναι, μπορούν να αναχαιτήσουν τη ρωσική προέλαση, καθώς είναι εξοπλισμένες με ό,τι καλύτερο έχουν δώσει οι νατοικοί στο ουκρανικό καθεστώς.